Ε, ότι άνοιξε χθε ο δρόμο για τη σύσταση εξεταστική επιτροπή τη Βουλή όσον αφορά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των τεμπών. Ναι. Ε, να σου πω πω η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ ε, της προ... σε σχέση με την πρόταση του Κουκουέ. Ε, επιφυλασσόμενη βέβαια πάντοτε για το περιεχόμενο τη πρόταση και όσα λέει. Αυτό ανέφερε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ο κύριος Παύλο Μαρινάκη και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Ε, η πρόταση το Ρατάκη του Κομμουνιστικού Κόμματο. Ε, που γίνεται λόγο για διαχρονικέ ευθύνε των κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ α, και που αναμένεται να υπερψηφιστεί, όπω προκύπτει και από τι μέχρι τώρα τοποθετήσει από την ελληνική λύση, τη, α, τη νίκη, το Κομμανίκη, πλεύση ελευθερία, πιθανώ και από το ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε ένα νέο μέτωπο ανάμεσα σε Χαριλάου, Τρικούπη και Περισσό. Ε, ουσιαστικά, σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ θα δούμε και τη σχετική ε, κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ε, Προτίθεται να ζητήσει συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τα τέμπη και λέει ότι ε, η συγκεκριμένη πρόταση οδηγεί στη διάχυση των ευθυνών υποβαθμίζοντας την ανάγκη για άμεση κατά προτεραιότητα διερεύνηση και καταλογισμό των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάρει μέρο σε αυτή τη συμπαιχνία συγκάλυψη των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών και απαντάει βεβαίω στο ΚΟΚΟΕ και λέει προ η πρόταση για προανακριτική επιτροπή, όπω βλέπουμε, αν απορριφθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία, οδηγεί στον ενταφιασμό τη έρευνα. Μήπως τελικά αυτό θέλουν στο ΠΑΣΟΚ. Να κάνω δύο παρατηρήσει. Η πρώτη έχει να κάνει όχι με την εξεταστική, με τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών, την ποινική διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματο των τεμπών. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι μια διαδικασία η οποία κινείται ταχύτατα, ότι στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς ενδεχομένως να έχει οδηγηθεί ή τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς να έχει οδηγηθεί στο ακροατήριο, που σημαίνει ότι η δικαιοσύνη καλύπτει τον θεσμικό της ρόλο, το ποινικό κομμάτι. Και έρχεται η πολιτική και λέει και εμείς θα αναζητήσουμε πολιτικές ευθύνες. Δεν ξέρω αν είδε μια λεπτομέρεια την οποία θεωρώ εντυπωσιακή, να ξεκινήσει, λέει η δικαιοσυνη καλυπτει τον θεσμικο της ρολο το ποινικο κομματι και ερχεται η πολιτικη και λεει και εμεις θα αναζητησουμε πολιτικες ευθυνες δεν ξερω αν ειδε μια λεπτομερεια την οποια θεωρω εντυπωσιακη να ξεκινησει λεει προταση η οποία ε, έγινε αποδεκτή, η διερεύνηση από το 1997. 97. Δηλαδή, ένα τέλεχο που θα, το 1997 είχε πάρει εντολή από κάποιον ή είχε μια θέση ευθύνη, δεν ήταν θα ήταν πιτσιρικάς, θα ήταν ένα πεντάρη. Σήμερα είναι 76 χρονών. Έχει βγει σε σύνταξη καμιά 15 χρόνια. Θεωρούμε εμεί ότι η Επιτροπή θα μπορέσει 26 χρόνια πριν να βρει τι ήταν ο ΟΣΕ και ποια προβλήματα υπήρχαν και ποιε συμβάσει έγιναν και γιατί ο ΟΣΕ χρεοκόπησε και γιατί ο ΟΣΕ, ο οποίο είναι μια τρομερία ναι, μαρτία. Ναι, τρομερή αμαρτία. Δηλαδή, να, να, σου πω τρία στοιχεία. Το 98 ο ΟΣΕ είχε συσσωρευμένα χρέη 1,8 δι. Mm -hmm. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει τα σβήνω όλα και τον παραδίδω καθαρό το 98. Το 2003. Έχουν φτάσει 2,5 δις αφού έχουν παραγραφεί όλα, έτσι, ξανακάνει 2,5 δις. Το 2006 μάλιστα βγαίνει τότε ο Κώστας Καραμαλής και καταγγέλει το Πασόκ που έχει χρεοκοπήσει τον ΟΣΕ και τα λοιπά. Και αναλαμβάνει κυβέρνηση 2, και ο 2, Κώστας Καραμαλής. Το 2006 έχει πάει στα 5,2 δις επί κυβέρνησης Δημοκρατίας και συνέχισε το 2010 έφτασε στα 10 δις. 10 δις. Μιλάμε για έναν οργανισμό που για, ένα, για, κάθε ένα ευρώ που εισέπρατε δαπανούσε 10. Μιλάμε για δαπάνη που πλήρωνε το κράτος η οποία, συμπλήρωνα δηλαδή τα ελλείμματα, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να καλύψει κάθε χρόνο το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Να καταλάβουμε δηλαδή τι αμαρτία είναι. Yeah, yeah, yeah. Και εμείς θεωρούμε ότι 26 χρόνια πριν θα βρουν οι πολιτικοί ποιες είναι οι ευθύνες. Yeah. Τίποτα δεν θα γίνει. Στο yeah. λέω για να μην εξαγωνία.